Γεια σας παιδιά, σήμερα θα σας κάνω ένα βίντεο για τους μονομάχους. Οι μονομάχοι, όπως λέει και το όνομά τους, είναι τέλος πάντων ψάρια που παλεύουν με τα άλλα μέχρι να πεθάνουν, και όποιος κερδίσει, αν καταλάβει να τους βάζουμε σε εν-τρία ξεχωριστά, εκτός αν είναι θηλυκές που μερικές φορές μπορούν να μπουν και πολλές μαζί. Θα χρειαστείτε έναν ιδρύο 20 με 30 λίτρα και πάνω, 20 το λιγότερο. Κατά προτίμηση να έχει πολλά φυτά ζωντανά μέσα και κρυψώνεις για να κρύβεται ο μονομάχος. Ένα φίλτρο κατά προτίμηση εξωτερικό, χαμηλή ροή για να μην στεσάρει το μονομάχο και με βιολογικό υλικό μέσα. Φωτάκι 6 με 8 ώρες την ημέρα, δεν θυμάμαι, δεν είμαι και τόσο σίγουρος. Ένα αυτοκύρο θέλει κρυψώνες, μπορεί να μπει με σιρήμπ, δηλαδή γαρίδες. Αν είναι θηλυκός και ήρημος και είναι μεγάλο τον ίδιο με κρυψώνες, μπορεί να μπει και με κάπης και με ορισμένα τροπικά ψάρια. Αλλιώς αν είναι σε ένα 20 λίτρο μόνος του, μπορεί να μπει με γαρίδες, νέον τέτρα μερικές φορές, σαλιγκάρια. Και γενικώς μπορούν με γατόψαρα, γλύφτες και γενικώς μπορούν να μπει με πάρα πολλά ψαράκια αν είναι ήρεμος. Τώρα τροφή, θα πάτε στο pet shop και θα σας δώσουν κάτι φιλαράκι που είναι και καλά για μονομάχους. Εντάξει, καλά είναι και αυτά, απλά οι πιο πολλοί μονομάχοι είναι σαρκοφάγια, θα πρέπει να τους ταΐζετε bloodworms, διάφορα σκουλίκια και τέτοια, γιατί αλλάζει εντελώς η συμπεριφορά τους και είναι και πιο υγιεινά για τον μονομάχο. Οι μονομάχοι κάνουν γύρω στο κανονική μπλε και κόκκινη, κάνουν 5 ευρώ και γύρω στα 5 ευρώ και μπορεί να φτάσει και μέχρι 100 ευρώ ένας μονομάχος. Ναι, σύπα τι τρώει, τι χρειάζεται, να κάνει 5 ευρώ. Επίσης χρειαζόμαστε ένα θερμοστάτη οπωσδήποτε γιατί είναι τροπικό ψαράκι. Πρωτού στήσουμε τον ιδρύο του θα πρέπει να το αφήσουμε 2 με 3 εβδομάδες αφού έχουμε ρίξει μέσα αντιχλώριο, βακτήρια και όλα τα άλλα μπουκαλάκια θα μας δώσουν στο pet shop. Και θα το αφήσουμε να τρέξει, μετά θα βάλουμε το μονομάχο μας μέσα. Το pH του νερού θα πρέπει να είναι γύρω στα 6,8 με 7,2. Εκεί είναι αρκετά καλά το μονομάχο. Ζουν 4 με 5 χρόνια, δεν θυμάμαι που κατάγονται. Τι άλλα, φίλτρωνε όπως είπα δεν πρέπει να έχετε, πρέπει να έχετε ένα χαμηλό, να έχει λίγη ροή γιατί παρασύρει το μονομάχο και το στρεσάρι. Επίσης φως όχι πολύ δυνατό και όχι αιχμηρά αντικείμενα μέσα στη γυάλα που μπορεί να βλάψουν το μονομάχο. Πάει σχεδόν με όλα τα φυτά, δεν έχει πρόβλημα, μπορεί να ζήσει και σε πολύ κακές συνθήκες. Κάτω στον πάτο του βυθού ό,τι και να έχουμε δεν πειράζει. Πλάν δεν έχουμε άλλα ψάρια, εγώ προτείνω να βάζετε άμμο ή και άδειο να τον αφήσετε στη χειρότερη περίπτωση. Αν είναι θηλυκός, η μερική αρσενική είναι πάρα πολύ ήρεμη όπως σας είπα, μπορείτε να τους βάλετε με άλλα ψάρια. Εγώ π.χ. τον έχω με γκάπης, είναι αρκετά μεγάλο το νεδρίο και σε λιγκάρια και γαρίδες φυσικά, έχει και ψώνος να κρύβεται. Επίσης να πω ότι οι μονομάχοι δεν χρειάζονται αεραντλία στον ιδρύο και τέτοια γιατί αναπνέουν με το στόμα τους, άρα θα πρέπει να υπάρχει αέρας από πάνω π.χ. να μην είναι κλειστό μέχρι εδώ γιατί ο μονομάχος μπορεί να πάθει ασφυξία. Αυτό που βλέπετε εδώ πέρα είναι μωρό, είναι λίγων μηνών μόνο, δεν έχει μεγαλώσει ακόμα πάρα πολύ. Τον έχω σε ένα 25 λίτρο ιδρύο, αρκετά μεγάλο για αυτό το μέγεθος. Και αυτά σας είπα ότι τρώνε, το χρειάζονται. Καλό είναι να τους δίνουμε τροφές με ασβέστιο γιατί χρειάζονται ασβέστιο για να διατηρήσουν τα χρώματά τους. Ποτέ δεν τους βάζουμε σε γυάλα χωρίς φίλτρο θερμοστάτη και κυρίως χωρίς να είναι στρωμένοι, στρεσάρονται. Πρέπει να είναι όπως σας είπα πάνω από 20 λίτρα γυάλα με το μονομάχο, ψώνες μέσα. Και ναι, αυτό ήταν το βίντεο, αν σας άρεσε κάντε ένα like και subscribe. Τα λέμε την επόμενη φορά και πείτε μου ιδέες βίντεο κάτω στα σχόλια και διορθώστε με αν έχω κάνει κάτι λάθος σχετικά με το μονομάχο. Γεια σας.